ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αλληλεγγύη που μας δείχνετε, όχι μόνο σήμερα, 7 μέρες τώρα, σε Αθήνα, Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα. Δεχόμαστε μηνύματα από όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς τη δικιά σας δύναμη, δεν ξέρω πώς θα γαμαστάτε εδώ και πώς θα αντέχουμε. Να επαναλάβω πάλι τα αιτήματά μας για να μην θυμίσουμε άλλο τον συνάδελφο. Είναι να γίνει η εργατική ομάδα, όπως το λέμε εμείς, Πόστα, Εξάρα. Είναι να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις που να αποτυπώνουν το πρόγραμμα εργασίας. Να μην υπάρχουν διαχωρισμοί μισθολογικοί 5, 6, 7 ταχυτήτων. Και πολύ σημαντικό, να αποδοθούν ευθύνες. Να συντηρούν τα μηχανήματα με ευθύνες του δημοσίου, δηλαδή το ΚΕΠΕΚ, που το παραγαλέγαμε να πει μέσα να κάνει εξετάσει, και την κάθε κυβέρνηση. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την κυβέρνηση, και η προηγούμενη μας έγραφε το μαλλιά της παπούτσια. Θέλουμε εδώ και τώρα να ενταχθούν οι μετεργάτες μας στα βαρέα. Πριν ένα μήνα έγινε δικαστήριο. Τώρα θέλουμε ένα συνάδελφό μας. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αποδείξουμε ότι ο κλάδος πρέπει να ενταχθεί στα βαρέα για την Κίνα. Το εργασιακό κέντρο Πειραιά από την πρώτη στιγμή είναι το μεγαλύτερο εργαζομένο στους προβλήτες 2 και 3 της Κόσκο. Έχει στηρίξει τον αγώνα με πάρα πολλού τρόπου, ακόμα και με κίνηση στάσης εργασίας όποτε χρειάστηκε και όταν χρειάστηκε μετά αφήσεις. Αποφάσεις των δικαστηρίων που έτσι κι αλλιώς είναι καρπό. Και βέβαια συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και στηρίζουμε. Καλέσαμε σήμερα σε παράσταση διαμαρτυρίας μαζί με άλλες ομοσπονδίες, σωματεία, για να βάλουμε τα απαιτήσεις από το Υπουργείο Εργασίας να δώσει η λύση εδώ και τώρα τα σοβαρά αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Θα περιμένουμε βεβαίως να γίνει η συνάντηση με το Υπουργείο, να απαιτήσουμε να δοθεί λύση στα συγκεκριμένα αιτήματα που σας είπε και ο συνάδελφος, αλλά να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας έτσι κι αλλιώς. Στηρίζοντας την απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει οι συνάδελφοι στις πολίτες 2 και 3 για Παρασκευή και Σάββατο, και βεβαίως καλούμε όλους τους εργαζόμενους στις 4 του μήνα στις κέντρες στο Μασαλιμάνι, όπου θα απαιτήσουμε να μην περάσει και να μην εφαρμοστεί ο νόμος Χατζηδάκη, να απαιτήσουμε μέτρα για τη ζωή των εργαζομένων και την ασφάλεια. Καλή συνέχεια. Συναδέλφες και συνάδελφοι, εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Αθήνας των Ομοσπονδιών των Συνδικάτων που βρισκόμαστε εδώ πέρα, εκδηλώνουμε για άλλη μια φορά την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους μετεργάτες της Κόσκο και απαιτούμε από την εργοδοσία και από την κυβέρνηση να ικανοποιήσουν άμεσα τα δίκαια αιτήματά τους. Αιτήματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, για να μην θυμούμε άλλα θύματα όπως ήδη μετράει η τάξη μας δεκάδες νεκρούς τα τελευταία χρόνια, ενιβεράδες, οικοδόμους, εργαζόμενους στα εργοστάσια και σε άλλους κλάδους. Απαιτούν όπως όλοι οι εργαζόμενοι συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς και σύγχρονα δικαιώματα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα ελπιδοφόρο βήμα από τους εργαζόμενους του Ιφούρ, από τους εκπαιδευτικούς, από τους υγειονομικούς. Τώρα φέρνουν τη σκητάλη του αγώνα οι μενεργάτες. Ακολουθούν οι οικοδόμοι, ακολουθούν οι ναυτεργάτες, συνεχίζουν οι υπενεργάτες και όλη η εργατική τάξη. Αυτή την περίοδο είναι στο πόδι για να οργανώσει τον αγώνα της, για ζωή με αξιοπρέπεια, για δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα. Δίνουμε λοιπόν όλο μας τις δυνάμεις για να οργανώσουμε το συλλαλητήριο των Συνδικάτων της Αθήνας στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα στις 4 του Νοέμβρη και να κλιμακώσουμε με πανεργατική απεργία, συνενώνοντας ένα μεγάλο ποτάμι αγώνα όλους τους επιμέρους κλαδικούς αγώνες που γίνονται. Καλούς αγώνες, συνάδελφοι!